Ναι, καλή φάση. Εγώ είμαι ο τέρμα αριστερά που έλεγε το κορίτσι πριν. Τώρα το κοινό είναι λίγο τολμηρή περιγραφή. Μπορώ να σα πω με τα μικρά σα ονόματα από ό,τι βλέπω. Ό,τι έχει απομείνει λοιπόν, εμείς είμαστε οι Angels. Πολύ σύντομα, άμα κακοποιήσει το σκυλάκι σου, θα χτυπήσει το κουδούνι, θα ανοίξει την πόρτα και θα δει τη μούρη μου και θα χεστεί πάνω σου και δεν έχει πλάκα. Είμαστε ομάδα που αντιμετωπίζει την κακοποίηση των σκύλων, γιατί αυτό πρέπει να σταματήσει. Το κάνουμε νόμιμα με την αστυνομία μαζί, επιβάλλουμε τα πρόστιμα που πρέπει. Και ο σκοπός μας είναι, εκτός από το να προστατέψουμε τις ψυχούλες αυτές, να δείξουμε ότι τιμωρείται αυτό, να το κάνουμε γνωστό. Κάποιος να δει ότι έφαγε γείτονάς του 30.000 πρόστιμο, όχι στο Buenos Aires, στο δεκανό σπίτι, και να γίνει πραγματικό. Έτσι λοιπόν θα μπει φόβος μέσα σε αυτούς που δεν έχουν, θα αρχίσουν να φοβούνται, θα πάρει θάρρος ο πολίτης, η γριούλα θα βγει έξω και θα πει στον απέναντι βάθος σκυλί μέσα, ο απέναντι θα έχει δει βίντεο ότι κάποιος έχει φάει 30.000 για αυτό το πράγμα. Θα φοβηθεί, θα το βάλει. Άρα δίνουμε δύναμη στον πολίτη και βαρύτητα στο λόγο. Αυτό λοιπόν το έργο μας και όπως είπε και η Μαριάννα πριν, θέλουμε να το κάνουμε μεγαλύτερο από τα ζώα, να δώσουμε πρότυπα, να σηκώσουμε κόσμο από την καρεκλίτσα του και να σπάσουμε στερεότυπα όπως το φιλοζωή και φιλανθρωπία στο ελλαδιστά μας είναι ξεχωριστά πράγματα, δεν ξέρω γιατί. Η γνωστή ατάκα δεν πάει να ταΐσει κανέναν άνθρωπο, εμείς που έχουμε σκυλάκια. Λοιπόν, εγώ το έκανα αυτό. Εγώ, παιδιά, δεν έχω φτιάξει PowerPoint εκεί, το έχω φτιάξει εδώ και του χρόνου θα έχω κι άλλα να σας δείξω, τώρα δεν έχω άλλα πολλά. PowerPoint, επειδή είναι εδώ, όχι, πολύ σκληρό κοινό σήμερα, παιδιά. Τέλος πάντων. Και με τη συνεργασία της Μαριάννας έχουμε πολύ μεγάλα όνειρα. Θέλει να φτιάξει άσυλο για τους αστέγους. Είναι μια πάρα πολύ ωραία κίνηση και σκεφτόμαστε σε δεύτερο χρόνο, εμείς που ασχολούμαστε με τα ζωάκια, με τα σκυλάκια, να βάλουμε π.χ. ανά δύο αστέγους ένα σκυλάκι το οποίο είναι μη υιοθετήσιμο από τον κόσμο. Είτε είναι γέρικο, είτε είναι άρρωστο, το οποίο θα είναι καταδικασμένο να ζει σε ένα κλουβί, να το αναλάβουν δύο άνθρωποι που θα τους αλλάξει τη ζωή. Όποιος έχει ζήσει με σκύλο, παιδιά, θα καταλάβει. Είναι κάτι που δεν το εξηγείς με λόγια. Οπότε σκεφτόμαστε να κάνουμε κάτι τέτοιο. Όπως είπε και η Μαριά, ταβάνι δεν υπάρχει σε αυτά. Ό,τι γεννήσει το μυαλό μας, το οποίο είναι συν, στην κοινωνία, στα ζώα, στους ανθρώπους, θα το κάνουμε με όλη μας την καρδιά. Αυτά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, παιδιά.